Υπάρχει πάντα αυτή η φυσική αδυναμία από την πλευρά του Κώστα, του Βουτσά, προς τις δυο σας. Ναι, εντάξει, κοίταξε, λογικό είναι, γιατί είναι πρώτη γυναίκα, πρώτο παιδί, έρχεται από μόνο του νομίζω αυτό. Και φυσικά εννοείται ότι αγαπάει και τις άλλες, και, αλλά νομίζω ότι όλοι οι γονείς το πρώτο παιδί το έχουν πιο... και τον πρώτο έρωτα, έτσι δεν είναι? Εσύ δεν ένιωσες αυτό που λέμε παιδί χωρισμένων γονιών, με τις δυσκολίες που συνεπάγει? Κοίταξε, εγώ είχα καλή σχέση εξίσου και με τη Θεανό, τη δεύτερη γυναίκα του πατέρα μου, και με την Αλίκη έχω πάρα πολύ καλή σχέση, δηλαδή δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Θα πεις τώρα έχουμε μεγαλώσει, ναι, αλλά και μικρές που ήμασταν, δηλαδή όταν βλέπεις οι δύο γονείς να βρίζονται, αυτό σημαίνει, εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα για το παιδί, όχι επειδή πήραν διαζύγιο. Δεν είναι εύκολο να βλέπεις την πρώην σύζυγο να πηγαίνει στο γάμο με την επόμενη σύζυγο. Τα έχουμε ξεπεράσει αυτά τα ζητήματα στην Ελλάδα? Εγώ τα έχω ξεπεράσει και πολλά χρόνια τα έχω ξεπεράσει, γιατί ίσως τον αγαπώ πάρα πολύ τον Κώστα, και να φανταστείτε ότι σήμερα από την αρχή μέχρι το τέλος έκλαιγα. Ναι, έκλαιγε κιόλας. Γίναμε και ρεζίλοι. Δεν λειτουργήσε ποτέ στη δική σας περίπτωση ο γυναικείος εγωισμός? Μπορεί, ναι, κάποιες φορές, παλιά ας πούμε, τις αρχές. Αλλά εντάξει, μετά όταν πια φτάσαμε στο διαζύγιο, γιατί μιλάγαμε κιόλας, αφού δεν πάει. Κώστα μου, δεν είναι καλύτερα από το να έχουμε... μια κοινή απόφαση. Και έτσι είναι και το σωστό. Και επίσης θέλω να πω ότι όταν οι αδελφές μου ήταν πιο μικρές, τα καλοκαίρια ερχόντουσαν, πηγαίναμε εμείς, τις παίρναμε το πρωί και ξαναερχόταν η Θεανό και τις έπαιρνε το βράδυ. Δηλαδή δεν ήταν όπως και τώρα με το μωρό, πάλι θα το ταλαιπωρούμε εκεί πέρα. Έχετε μία πολύ δυνατή σχέση μαμά και κόρη. Να ξεκινήσω από τη μαμά. Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, οι σχέσεις μας γίνεται πιο καλή από ό,τι ήταν όταν ήμασταν και οι δυο πολύ μικρές. Εσύ τι λες? Συμφωνώ. Εντάξει, λογικό είναι όμως, γιατί μεγαλώνοντας γίνεσαι ένας άλλος άνθρωπος. Όταν είσαι ακόμα παιδί, εννοείται ότι με τους γονείς σου θα έχεις κόντρες, θα έχεις όπως όλα τα παιδιά. Μεγαλώνοντας πια που αποκτάς και εμπειρίες και οριμάζεις, αρχίζει η σχέση αυτή και μπαίνει σε άλλους διαδρόμους, ας πούμε. Η εφηβεία ήταν δύσκολη, ήσουν λίγο πιο αντιδραστική δηλαδή? Νομίζω πως ναι, δεν ήμουν άλλη. Πολύ. Α, πολύ, εντάξει. Γλωσσού. Την αλήθεια λέω. Ήταν ναι, αλλά πάλι καλά, γιατί άλλα παιδιά κάναν χειρότερα. Ναι. Το ότι δεν ακολούθησε τα καλλιτεχνικά βήματα η Σάντρα, τα δικά σας και του μπαμπά της, πού οφείλεται? Δεν ήθελε. Ποτέ. Δεν μ' άρεσε. Δεν την αποτρέψατε εσείς σε κάτι? Ίσα ίσα που εμείς της λέγαμε, γιατί και ωραία χόρευε, γιατί την είχα μαζί μου, πηγαίναμε σε σχολές και κάναμε μαθήματα. Τραγουδάει καλά, έχει καλή φωνή. Αρκετά και σωστή, με τίποτα. Όχι, όχι, δεν ποτέ θέλω. Δεν μ' άρεσε, ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, αυτό είναι να το έχεις, νομίζω. Ναι, 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 ναι. Δεν ήμουν ποτέ από αυτά τα παιδιά που λένε από μικρή ονειρευόμουν. Καμία σχέση. Και παλιά που δούλευα και σε κανάλια, μου είχαν πει και για εκπομπές να παρουσιάζω και αυτό. Ποτέ δεν μου άρεσε. Αντιθέτως, θα μπορούσα, αν ποτέ ασχολιόμουν συγκεκριμένα με αυτό το χώρο, να γίνω σκηνοθέτης. Κυρία Πρόγερε, αισθάνομαι ότι κάνατε πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, τα οποία γνωρίζουμε όλοι μας στον καλλιτεχνικό χώρο, και ξαφνικά σαν να γύρισε ο διακόπτης. Σταματήσατε απότομα. Ναι, όχι πια. Αυτά που έκανα που μου άρεσαν δεν μπορούσα πια να τα κάνω. Οπότε είπα, τελείωσε και δεν θέλω πια. Δηλαδή μου έχουν πει κάποιες φορές, δεν μπορώ πια. Σταμάτησε την κατάλληλη στιγμή. Γιατί είναι κάποιοι που δυστυχώς αναγκαστικά συνεχίζουν να δουλεύουν. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν μιλάω για αυτούς που, παράδειγμα, τη Ζωζό. Η Ζωζό είναι μια εξαίρεση. Εξαίρεση. Που ίσα-ίσα τώρα μπορώ να σου πω ότι κάνει και μεγαλύτερη καριέρα από ό,τι έκανε πριν. Εκτός να τύχει κάτι καλό, όταν λέμε καλό, μην νομίζετε ότι θέλω πρωταγωνίστρια και τέτοια. Κάτι αξιοπρεπές σε ένα έργο που να είναι καλό, ας πούμε. Ας έχω και μικρό ρόλο, να ξέρω ότι θα πάρω τα λεφτά μου. Μην τυχόν ούτε λεφτά, ούτε. Ναι, γιατί είναι και πια η κατάσταση πολύ δύσκολη. Πολλοί όμως, πολλοί, κοιτάνε πώς να πάρουν τα λεφτά και πάρα και πολύ ξέρω. Δεν τους μοιάζει. Εμένα πάντα με νοιάζει. Έχω ακούσει διάφορες ιστορίες, ακόμη και για τον Αριστοτέλειο Νάση, ότι πετούσε τα κοσμήματα στα πόδια σας. Όχι, όχι. Αλλά ότι ερχόταν κάθε βράδυ, όχι για μας,
για να διασκεδάσει με την Κάλλας. Και μετά με την Ζακλίν. Στην Ράιδα, την Τζάκη, δηλαδή. Ναι. Σας λείπουν αυτά τα χρόνια, είτε το έχετε ξεπεράσει. Μου φαίνεται ότι το έχετε ξεπεράσει πολύ όμορφα. Όχι, ωραία το έχω ξεπεράσει, αλλά λίγο τα αστέρια, επειδή ήμασταν πολύ μικρούλες και περάσαμε πάρα πολύ ωραία, λίγο μόνο τα αστέρια, όταν ο κόσμος, μπράβο, τα κοριτσάκια και αυτά. Τη νύχτα τότε τι φοβηθήκατε, ή δεν είχε η νύχτα εκείνη καμία σχέση με... Καμία σχέση, γιατί εκεί δεν ήταν μπουζούκια. Εκεί χόρευε ο κόσμος. Ήταν άλλο πράγμα. Ο Νάσης με την Κάλλας, μόλις αρχίζαμε τα τραγούδια τα αυτά. Ναι. Εκείνη τον πέρναγε. Ναι, έβγαζε και από την τσάντα το πουρο και του δίνε το. Ναι. Καθόταν και κοντά μας για να μας βλέπουν. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν φλερτ από θαυμαστές, φαντάζομαι. Πολλά. Τότε ούτε φοβόμασταν. Ήμασταν... Είχαμε έρθει και από την Αφρική που εκεί. Ο κύκλος, οι Έλληνες ήταν λίγοι, δεν υπήρχαν νέοι. Ήμασταν, ας το πούμε, άβγαλτες και μικρές. Και προστατευόμενες, γιατί ήταν και η γιαγιά μου πάντα μαζί. Πάντα σχεδόν. Ναι. Και μετά μας πήγαιναν σπίτι τα παιδιά από την ορχήστρα κάποιος πάντα κάθε βράδυ. Μετά αγοράσαμε ένα σαραβαλάκι, αυτοκινητάκι. Είχατε συνειδητοποιήσει τότε ποια είστε? Καθόλου. Τίποτα. Ούτε αυτούς που βλέπαμε, που τότε ερχότανε. Όλοι, και Έλληνες και ξένοι, σκοτούρα μας, ο Νουρέγεφ, η Φοντέιν, ο Κένεντι, ο Ρόμπερτ, ο Νίξον, και ήρθε και κοντά μας και χόρευε. Τα συζητάτε όλα με τη μαμά, δηλαδή τις λες και τα προσωπικά. Ναι. Υπάρχουν και κάποια μυστικά. Εντάξει, λογικό, αν τα λες και όλα. Σου παραπονιέται αυτό το φυσικό. Αυτό το φυσικό παράπονο που έχει μία μαμά να παντρευτεί, σου το είπε ποτέ? Τελευταία έχει αρχίσει, παλιά όχι. Τελευταία έχει αρχίσει το μαρτύριο. Σάντρα εδώ, σάντρα εκεί. Σάντρα παραπέρα. Παντού μία σάντρα.